Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη διεξαγωγή μιας σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί από αύριο και μέχρι τις 26 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Litos Beach Hotel. Ο λόγος για το 14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης Κοφών, Ανδρών και Γυναικών με τη συμμετοχή 16 χωρών. Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες τένις της Ευρώπης θα βρεθούν στην Κρήτη διεκδικώντας τη διάκριση σε αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου. Είμαι διπλά χαρούμενος που ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών για δεύτερη φορά φέρνουμε στην Κρήτη μια ευρωπαϊκή διοργάνωση τέτοιου μεγέθους. Το 14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης Κοφών Ανδρών και Γυναικών θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα του Litos Beach Tennis Academy από αύριο 19 Ιουνίου έως και τις 26. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και η παρέλαση των αθλητών και αύριο φυσικά ξεκινάει το αγωνιστικό κομμάτι με την παρουσία αθλητών από 16 χώρες. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο το στοίχημα είναι να έχουμε ασφαλή αγωνιστική περίοδο, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγείας. Να είστε όλοι καλά, καλή επιτυχία στους αθλητές μας και φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους τους αθλητές, μέσα από τους αγώνες να απολαύσουν τη χαρά και τη μαγεία που προσφέρει το άθλημα και κατά την παραμονή τους στο νησί μας θα τους δοθεί η δυνατότητα να απολαύσουν την κριτική φιλοξενία, την κριτική διατροφή, τα μνημεία μας, τα μουσεία μας και τις φυσικές ομορφιές που αναμφισβήτητα διαθέτει η Κρήτη. Ο Δήμος Χερσονήσου και όλα τα νομικά του πρόσωπα, όπως και η κοινοφελή επιχείρηση, στόχο έχουν να κάνουν τον προορισμό, εκτός από τουριστικό προορισμό, έναν προορισμό ο οποίος αγαπά τον αθλητισμό και έχει στόχο να στηρίξει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Γι' αυτό εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να βελτιώνουμε κατά αναλογία πάντα και τις δημόσιες υποδομές μας, αλλά εκείνο που μας χαροποιεί είναι και η τοπική κοινωνία και η τοπική επιχειρηματικότητα βελτιώνει συνεχώς τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές της, στηρίζοντας πλέον με αξιοπιστία και με μεγάλη αποτελεσματικότητα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Η φετινή σεζόν, η αθλητική, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική σεζόν και είμαι βέβαιη πως όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο που θα ορίσει το μέλλον της αντισφαίρησης των κοφών. Παρεπιπτόντως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εθελοντές, του φίλους του Αθλητικού Συλλόγου Κοφών Μινώας Κρήτης για τη στήριξή τους στη διοργάνωση. Είμαστε και στηρίζουμε δίπλα σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις που προβάλλουν φυσικά και τον τόπο μας και τον ενισχύουν, γιατί στόχος μας είναι να προωθήσουμε και να μεταδώσουμε τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Λόγω κορονοϊού, δυστυχώς, ακυρώθηκαν όλα. Η Γερμανία παραιτήθηκε από την διοργάνωση, οπότε προσπαθούσαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να βρούμε μία λύση. Γι' αυτό θυμηθήκαμε ότι πραγματικά η διοργάνωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι είναι ένας τόπος η Κρήτη που έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με φορείς εκεί. Δεν θέλαμε να ακυρώσουμε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, οπότε και πάλι παρακαλέσαμε τον πρόεδρο. Ο κύριος Σταυρακάκης έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και πραγματικά πήραμε μια θετική απάντηση. Εμάς ο σκοπός μας, σαν Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, δεν είναι μόνο να προάγουμε το άθλημα του τένις, αλλά να συμμετάσχουμε και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Και όπως βλέπετε, με αυτές εδώ τις εγκαταστάσεις και οργανώσεις, πραγματικά συμμετέχουμε σε αυτό. Να σας ευχαριστήσω που σε αυτή τη διαδρομή του πολύ υψηλού επίπεδου μας κάνατε συμπρωταγωνιστές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που μπορέσαμε μαζί να ανταποκριθούμε σε αυτού του υψηλού επίπεδου πρόκληση, να απολαύσετε και να συνδυάσετε αυτό που εσείς οργανώσατε και με συνοδοιπόρους, την περιφέρεια, το Δήμο και εμάς, να καταφέρουμε να έχουμε ένα συνδυασμό πολύ υψηλού επίπεδου τένις και αναψυχής.